Μετά από όλα αυτά νομίζω ότι μετά το Νόμπελ Ειρήνης ίσως σειράχει και το Νόμπελ Οικονομίας για τους ηθήνοντες αυτού του εγκλήματος, αυτού του κοινωνικού εγκλήματος στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, διότι και οι άλλες χώρες ακολουθούν. Δεν εισακούστηκε καμία από τις προτάσεις που καταθέσαμε και δεν εισακούστηκαν διότι υπάρχει θρησκευτική προσήλωση στο σχέδιο της κυρίας Μέρκελ για τη δημιουργία μιας ειδικής οικονομικής ζώνης σε όλη τη χώρα. Αυτό το σχέδιο υπηρετούν τα μνημόνια, αυτό το σχέδιο υπηρετούν διαφαινόμενες κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό, η προσπάθεια δηλαδή της συγκρότησης ενός νέου μερκελικού κόμματος στην Ελλάδα υπό τον κύριο Σαμαρά, μερκελικού σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ατζέντα και ακραίου δεξιού σε ό,τι αφορά την εσωτερική ατζέντα. Σήμερα στο παραένα μιας γενικευμένης καταστροφής εμείς επιμένουμε να καταθέτουμε εναλλακτικές προτάσεις. Οι αντίπαλοι μας επιμένουν στο ότι ο δρόμος της καταστροφής είναι μονόδρομος. Εμείς επιμένουμε να καταθέτουμε προτάσεις ρεαλιστικές και ταυτόχρονα λογικές. Ζητάμε να γίνει τώρα ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Είπαμε από την πρώτη στιγμή, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ευρωπαϊκό και δικαιωθήκαμε. Και άρα η λύση που οφείλουμε να αναζητήσουμε δεν είναι ελληνική, είναι ευρωπαϊκή. Γι' αυτό και ζητάμε με όλους τους τρόπους, σε όλα τα μέσα τα διεθνή, όπου και αν βρεθούμε, ζητάμε να γίνει το αυτονόητο, μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, τα πρότυπα αυτής του Λονδίνου το 1953, όπου και αποφασίστηκε η διαγραφή τουλάχιστον του 60% του χρέους της Γερμανίας. Ζητάμε κούρεμα του χρέους, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα δημόσιου χρέους. Βεβαίως ταυτόχρονα ζητάμε να σταματήσει και η πολιτική της λιτότητας. Δεν μας σώνει μονάχα το κούρεμα αν συνεχιστεί η πολιτική που παράγει την ύφεση και διωγγώνει το χρέος. Ζητάμε να σταματήσει η πολιτική που πολλαπλασιάζει την ύφεση και την ανεργία. Ζητάμε μορατόριουμ στην αποπληρωμή του χρέους για να δοθεί επιτέλους μία ανάσα, να κατευθυνθούν πόροι στην ανάπτυξη, να μπορέσει να επανακινηθεί η ελληνική οικονομία. Αυτές οι προτάσεις γνωρίζουν πια την καθολική αποδοχή, όχι μονάχα από τους ειδικούς της οικονομίας. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει, να έχει εξειδικευμένες γνώσεις στην οικονομία για να καταλάβει ότι αυτές οι προτάσεις είναι απολύτως λογικές και ρεαλιστικές. Διότι δίνουμε παραδείγματα που έχουν επαναληφθεί στο παρελθόν τέτοιες παρόμοιες αποφάσεις. Αλλά είναι πια καθολικής αποδοχής αυτές οι προτάσεις και από τους πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Διότι είναι καιρός πια η φωνή των λαών, η φωνή του κόσμου της εργασίας, η φωνή του κόσμου που σήμερα ασφιχτιά κάτω από αυτές τις βάρβαρες πολιτικές να γίνει σεβαστή, να μπουν οι ανθρώπινες ανάγκες πάνω από τα κέρδη, από τα κέρδη των τραπεζιτών. Ταυτόχρονα, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξεχνάμε και προτάσεις που έχουμε καταθέσει εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα, για να αποφύγουν να απαντήσουν επί της ουσίας οι δυνάμεις του Μνημονίου, όταν ζητήσαμε να συσταθεί Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της νομιμότητας του χρέους, μας παρέπεμψαν, τότε δεν είχαμε βέβαια, δεν ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά έχει σημασία αυτό, μας παρέπεμψαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η πρότασή μας αυτή για σύσταση Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της νομιμότητας του χρέους ισχύει. Και σήμερα περισσότερο από ποτέ ισχύει, όταν όλοι διαπιστώνουμε με ποιον τρόπο δημιουργήθηκε αυτό το χρέος που είναι ταξικό προϊόν, προϊόν μιας πολιτικής
ταξικά προσανατολισμένης και άδικης. Η πρότασή μας ισχύει και θα επανέλθει. Ζητάμε να κληθεί στις Επιτροπές Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεων κάθε αρμόδιος δημόσιος λειτουργός. Και ειδικότερα δε ζητάμε να κληθεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας για να διερευνηθεί η ζημιά που υπένστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία με το πρόγραμμα PSI. Και θέλω από αυτό εδώ το βήμα να πω για άλλη μια φορά ότι εμείς δεν θα σταματάμε, δεν θα σταματήσουμε να αναζητούμε την αλήθεια σε όλα τα κέρια ζητήματα. Και αυτό γιατί μας ανησυχεί η σπουδή της κυβέρνησης και των τριών συνεταίρων να κουκουλώσουν όλες τις υποθέσεις, να συγκαλύψουν την αλήθεια, να διαιωνιστεί αυτή η ομερτά που οδήγησε στην κρίση και στη χρεοκοπία την ελληνική οικονομία και σήμερα συνεχίζεται για να συγκαλύψει όχι μόνο τους υπαίτιους, αλλά τις πολιτικές που έχουν την ευθύνη για το πώς οδηγηθήκαμε ως εδώ. Και μας ανησυχεί πάλι και αυτή η σπουδή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να απαλλαχθεί από κάθε ποινική, αστική και διοικητική ευθύνη, να απαλλαχθούν από κάθε ποινική, διοικητική και αστική ευθύνη τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών λόγω της συμμετοχής τους στην επαναγορά των ομολόγων. Το ίδιο ακριβώς που έγινε και στο παρελθόν. Ασυλία σε πρώην, νυν και επόμενους υπουργούς οικονομικών για τις ενέργειές τους. Ασυλία για πολιτικές πράξεις και για πολιτικές πράξεις και για τα πρόσωπα. Αλλά πάση θυσία ασυλία επιδιώκουν μόνον όσοι γνωρίζουν ότι πολύ σύντομα θα τη χρειαστούν. Εμείς τους ενημερώνουμε ότι δεν θα την αποκτήσουν. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας θα αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπαίτιοι της σημερινής καταστροφής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπροστά μας έχουμε ένα ακόμη φορολογικό νομοσχέδιο. Από το 2010 μέχρι σήμερα, αν τα μετρήσει κανείς, δηλαδή περίοδο μνημονίου, είχαμε σχεδόν 4 φορολογικά νομοσχέδια το χρόνο. 4 φορολογικά νομοσχέδια το χρόνο. Όλα με ταξικό πρόσημο. Όλα έδιναν φοροαπαλλαγή και φοροελαφρύνση στο μεγάλο κεφάλαιο και τσάκιζαν τον κόσμο της εργασίας. Και αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο πρόκειται για ένα ακόμη αποσπασματικό σχέδιο συντήρησης της προϋπάρξουσας κατάστασης που για άλλη μια φορά προϋπολογίζει αριθμούς που θα μείνουν στα χαρτιά. Πρώτον, γιατί τα μεσαία και χαμηλά στρώματα στα οποία για άλλη μια φορά στοχεύει να φορολογηθούν δεν έχουν πια να δώσουν αυτά που ζητάνε να πάρουν. Και με την τρέχουσα πορεία της οικονομίας το 2013 θα έχουν ακόμα λιγότερα. Άρα εδώ ισχύει αυτό που λένε ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεύτερον, γιατί έχουν ήδη αφήσει να καταρρεύσουν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί και οι μηχανισμοί ελέγχου στις εφορίες. Έχουν απογυμνώσει τις εφορίες και το ΣΔΟΕ από προσωπικό την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι έχουν σαν πρωταρχικό στόχο να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Ας δώσω σμέα παραδείγματα. Η εφορία των ανώνυμων επιχειρήσεων του Πειραιά με περιοχή ευθύνης από τον Ασπρό Πυργό στη Βάρκιζα έχει υποχρέωση να ελέγχει 6.000 ανώνυμες εταιρείες. Αντί να έχει τουλάχιστον 30 ελεγχθές για αυτό το τιτάνιο έργο, αυτή τη στιγμή έχει μονάχα 3. Το ίδιο και η εφορία Ελευσίνας, η οποία καλύπτει τις περιοχές Μέγαρα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, έχει μόνο 4 ελεγχτές. Το ΣΔΟΕ πριν το μνημόνιο, πανελλαδικά, είχε 1.520 οργανικές θέσεις. Και αντί αυτές να καλυφθούν για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, σήμερα σε όλα τα ΣΔΟΕ όλης της Ελλάδας υπηρετούν 978 άτομα. Το ΣΔΟΕ Αττικής
στο οποίο προστέθηκε η αρμοδιότητα να κάνει έλεγχο στη λίστα Λαγκάρτ και σε περίπου 54.000 άτομα που έχουν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό και διαπιστώθηκε ότι αυτά τα εμβάσματα δεν αντιστοιχούν στις φορολογικές τους δηλώσεις, στο ΣΔΟΕ Αττικής λοιπόν δεν προστέθηκε στη δύναμή του ούτε ένα άτομο. Πώς θα ελεγχθούν λοιπόν όλες αυτές οι υποθέσεις χωρίς να προστεθεί στη δύναμη του ΣΔΟΕ Αττικής ούτε ένας ειδικός πληροφορικής? Στο ΣΔΟΕ Οικουμενίτσας, το οποίο καλύπτει την πύλη εισόδου-εξόδου της χώρας, υπηρετούν μονάχα τρεις τελωνιακοί, οι οποίοι δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Σύντροφοι και σύντροφοι, είναι φανερό ότι δεν αποτελεί πολιτική επιλογή η πάταξη της φοροδιαφυγής. Αν δεν τους κάνουν οι μηχανισμοί ελέγχου να αλλάξουν τους μηχανισμούς ελέγχου, να τους αναβαθμίσουν, όχι να τους διαλύσουν, δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή λύσης η διάλυση. Επιπλέον, 2,5 χρόνια τώρα, το μνημόνιο ασχολείται με το να φορολογεί τη φτώχεια, ενώ αφήνει στο απειρόβλητο τον πλούτο. Στην Ελλάδα ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης κεφαλαίου ήταν 16,5%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατά μέσο όρο 27,5%. Το ίδιο συνεχίζεται και με τη νέα παρέμβαση, αφού ως επιτοπλίστων το φορολογικό αυτό νομοσχέδιο θα αφορά για μία ακόμη φορά μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρές επιχειρήσεις με μικρά έσοδα και αυτοαπασχολούμενους. Όλες οι μεγάλες περιπτώσεις καραμπινάτης φοροδιαφυγής παραμένουν στα συρτάρια, όπως η λίστα Λαγκάρτ ή η περιβόητη λίστα των 1.700. Και όλα αυτά προφανώς και δεν είναι ατύχημα. Αποτελούν αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης και επιλογής. Διότι όπως λέει και μια σοφή παροιμία, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που ευνοήθηκαν να μην ευνοήσουν αυτούς που τους ευνόησαν. Να λοιπόν γιατί το μόνο καλά οργανωμένο λόμπι στην Ελλάδα είναι το λόμπι της φοροδιαφυγής. Και αυτό το λόμπι το υπηρετεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σύστημα που χρεοκόπησε την Ελλάδα. Αυτό το λόμπι ευνοεί και υποστηρίζει με πάθος και η κυβέρνηση Σαμαρά. Το λόμπι της φοροδιαφυγής και της χρεοκοπίας. Το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται θα είναι η νέα μεγάλη απάτη της κυβέρνησης Σαμαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι δημοσιονομικό νομοσχέδιο. Και επιτρέψτε μου και την πρόβλεψη, όπως έκαναν με τις αναπηρικές συντάξεις στον προϋπολογισμό, έτσι και τώρα, ότι υποτίθεται ότι θα κάνουν πίσω και θα βγάλουν από το νομοσχέδιο τις σκληρές επιλογές, αυτή που πρώτη συζητήθηκε για φόρο 45% στα εισοδήματα πάνω από 26.000 ευρώ και μόνο που έπεσε αυτό στο τραπέζι, φανερώνει ότι όλη αυτή η συζήτηση περί αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα φέρει το μνημόνιο ήταν μια μεγάλη απάτη. Αλλά επιτρέψτε μου την πρόβλεψη, όπως έκαναν και με τις αναπηρικές συντάξεις στον προϋπολογισμό, έτσι και τώρα ενδεχομένως να επαναφέρουν διατάξεις από την πίσω πόρτα, έτσι όπως έχουν μάθει να κάνουν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αργότερα, διότι θα πούνε για άλλη μια φορά ότι μας αναγκάζουν να το κάνουμε, διότι αλλιώς δεν θα μπορούμε να πάρουμε τις δόσεις, δεν θα μπορούμε να είμαστε εντάξει απέναντι στους εταίρους. Με δύο λόγια, το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα νομοσχέδιο αναδιανομής του πλούτου σε βάρος των πολλών και υπέρ των λίγων.